Κύριε Καρποστόλη. Κυρίες και κύριοι, το ζήτημα των αξιών που θα συζητήσουμε σήμερα βρίσκεται και πάντα βρισκόταν στη βάση οποιασδήποτε σοβαρή συζήτηση για τον προσανατολισμό μιας χώρας. Δεν μπορεί να τεθεί με σχετικά καθαρούς όρους το θέμα της κατεύθυνσης που θέλει να πάρει μια κοινωνία, αν δεν διευκρινιστεί αρκετά το τι κινεί αυτή την κοινωνία. Τι νόημα δίνει σε όσα επιλέγει και τι ελπίζει να αποφέρει η προσπάθειά της. Η δική μας κοινωνία, η ελληνική, προς τα πού άραγε θέλει να κινηθεί και μήπως αυτό που θα ήθελε περισσότερο είναι πλέον κάτι που οι παρούσες συνθήκες της το απαγορεύουν οριστικά. Ας δούμε το ζήτημα από πιο κοντά. Οποιονδήποτε τύπο ανασυγκρότησης της κοινωνίας μας και αν επιδιώξουμε, βασική προϋπόθεσή του είναι ένας ορισμένος βαθμός αυτοπεποίθησης. Δεν είναι δυνατόν ένας λαός να ορθοποδήσει έπειτα από τα πλήγματα που έχει δεχτεί και ακόμα περισσότερο να οργανώσει την ανασύνταξή του αν δεν καταφάσκει σε ένα μέρος το πιο ζωτικό του χαρακτήρα του. Κάτι πρέπει να διασωθεί εις πείσμα των συμφορών για να μπορεί ο δοκιμαζόμενος να προχωρήσει. Για να διασωθεί αυτό όμως το κινητήριο κάτι, πρέπει ήδη ο δοκιμαζόμενος να νιώθει ότι έχει τις δυνάμεις για να το επιχειρήσει. Δεν θα καταστραφεί παρά μόνον εφόσον πιστεύει ότι δεν του αξίζει η καταστροφή. Και εδώ ερχόμαστε στο ζήτημα των αξιών. Μόνο αν δοθεί μια ευμενής απάντηση στα ερωτήματα ποιος είμαι και τι αξίζω, μπορεί ένας λαός και η κοινωνία την οποία συγκροτεί να διεκδικήσουν ένα μέλλον που να μην είναι απλώς το μέλλον ενός μέτριου ή και κακού παρελθόντος. Ανάλογα με την ιστορική εποχή και τους λαούς, αυτά τα δύο ερωτήματα, ποιος είμαι και τι αξίζω, πλησιάζουν μεταξύ τους ή απομακρύνονται το ένα από το άλλο. Υπάρχουν για παράδειγμα παραδόσεις όπως η ρωσική, η ισπανική και η ελληνική, στις οποίες για διαφορετικούς λόγους η βαρύτητα που έχει το ποιος είμαι είναι πολύ μεγαλύτερη από το τι αξίζω. Στη Ρωσία, για παράδειγμα, η μακρόχρονη και βαθιά ζύμωση του κατοίκου με τη γη και τα ακατάλληλα στοιχεία της καταλήγει σε ένα αίσθημα πίστης στη ζωτικότητα του ανθρώπου, που είναι την ίδια στιγμή πίστη στο ότι αυτή η ζωτικότητα είναι την ίδια στιγμή και αποκάλυψη της θείας αρρωγής προς τον άνθρωπο. Επειδή είναι βαθιά ριζωμένος στη γη, ο Ρώσος μοιείται στη διάρκεια με δέλτα κεφαλαίο και γι' αυτό αντέχει. Μπορεί να υποφέρει από ένα σωρό στερήσεις και κατατρεγμούς, καθώς επίσης και από τα ελαττώματά του, διατηρεί όμως μέσα στη θλίψη του μια εμπιστοσύνη στο ότι όπως μέσα στο χώμα, στη γη, έτσι και πάνω από αυτό, στον κόσμο δηλαδή, και στις ανθρώπινες υποθέσεις, η φθορά δίνει αδιάκοπα τη θέση της στη γέννηση. Ακόμα και ο πιο φτωχός και ταπεινός, μπορεί έτσι πάντα κάτι καινούριο να πλάσει με το μυαλό, την καρδιά ή τα χέρια του. Ο Ισπανός πάλι αντλούσε άλλοτε αυτοπεποίθηση κυρίως από τις ιστορικές περιπέτειες που κατά τον 12ο και 13ο αιώνα βρέθηκε και έδρασε εκεί ως πρόμαχος ολόκληρης της χριστιανοσύνης εναντίον του μουσουλμανικού κινδύνου. Εδώ, η υπερηφάνεια του θρησκευτικού μαχητή συνδυάστηκε με εκείνη του κατακτητή και εξερευνητή για να δώσει ένα μείγμα τραχύτητας, αδιαλαξίας και οραματισμού που σφράγισε τα εγχώρια ήθη, τις αξίες, τη λογοτεχνία και τη ζωγραφική. Τον Θερβάντης μέχρι τον Γκόγια.
Για τους Ισπανούς η απάντηση στο ποιος είμαι ερχόταν από τα πεπραγμένα τους, που είχαν το νόημα της εκπλήρωσης μιας αποστολής. Είμαι το πεπρωμένο μου. Αυτό μου ζήτησαν οι καιροί και αυτό έπραξα. Ας έρθουμε τώρα στα δικά μας. Στην ελληνική περίπτωση, η σημασία που αποδίδεται στο ανθρώπινο πρόσωπο δεν οφείλεται σε στρατιωτικά επιτεύγματα, δεν πηγάζει από εξορμήσεις του λαού και των ηγετών του προς μεγαλειώδεις στόχους. Το στίγμα στην ιστορική εμπειρία μας το δίνει η άμυνα και όχι η επίθεση. Οπότε, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο εσωτερικό του συλλογικού βίου, στη δημόσια σφαίρα και την πολιτική. Εκεί διακρίνονται τα ίχνη μιας μακράς παράδοσης που ξεκινά από την αρχαία αγορά και την Πνίκα, συνεχίζεται στην πλατεία του χωριού και τις συνάξεις της κοινότητας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και φτάνει ως τις μέρες μας σχεδόν στις κοινωνικές συναναστροφές και τη συντήρηση γενικά της συνομιλίας. Παρά τις αλλαγές που έχουν επέλθει, είναι χαρακτηριστικό ότι η αλληλοπαρουσία των ανθρώπων και η προφορική τριβή εξακολουθούν να είναι για τους Έλληνες η διαδικασία μέσα από την οποία προσδιορίζεται τελικά το ειδικό προσωπικό τους βάρος. Όμως αυτό το βάρος δεν είναι ένα εύκολα μετρήσιμο μέγεθος. Δεν είναι τα συγκεκριμένα έργα και οι επιδόσεις με όρους οικονομικούς αυτά από τα οποία θα κριθεί τελειωτικά ένα άτομο από τα όμοιά του. Κάτι τέτοιο, αντιθέτως, συνέβη με τρόπο τυπικό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εν συνεχεία και στην Ευρώπη. Στην Αμερική το τι αξίζει κανείς καθορίζεται ακριβώς από το τι αντάλλαγμα αντιστοιχεί στις ικανότητές του. Και φυσικά, εφόσον μιλάμε για ανταλλάγματα, βρισκόμαστε στο πλαίσιο σχέσεων που αναφέρονται σε ποσότητες και αριθμούς. Το τι είναι μια αποτύπωση ποσοτήτων. Αλλά το ποιος είμαι, διαφέρει. Το ποιος φέρει ακριβώς το προσκήνιο της ποιότητες που προσυδειάζουν στο ανθρώπινο πρόσωπο. Και από τις ποιότητες αυτές μπορούμε να ξεχωρίσουμε μία και να τη θεωρήσουμε κεντρική για την ερμηνεία της συμπεριφοράς των Ελλήνων. Πρόκειται για την ανάγκη να είναι κανείς ορατός και υπολογίσιμος. Η καθημερινή εμπειρία δεν πάβει να επιβεβαιώνει την ένταση αυτής της ανάγκης, για την οποία εξάλλου υπάρχει ένα πλήθος από παλαιότερες μαρτυρίες στη γραμματεία μας από κάθε πλευρά. Ο καθένας που ζει σε αυτόν τον τόπο ξέρει πόσο μετράει για τον οποιονδήποτε το να του παραχωρείται μια ορισμένη θέση, έστω και μικρή, στον δημόσιο χώρο, το να μην παραγωνίζεται στο περιθώριο αυτών που συζητιούνται και αυτών που αποφασίζονται και αφορούν τα κοινά. Μία και μόνο ένδειξη αυτής της ανάγκης να λαμβάνεται κανείς υπόψη από τους άλλους είναι και η αξίωση να εκφέρει την προσωπική του γνώμη ακόμα και σε ζητήματα που η γνώση και η πείρα του δυσκολεύονται να τα πλησιάσουν. Το ξέρει και ο ίδιος αυτό, επιμένει όμως. Είναι δείγμα μιας αστήρικτης έπαρσης, μιας κουφότητας ίσως που καλύπτεται πίσω από το κατηγορηματικό ύφος και το πάθος ενός ημιμαθούς. Αυτό ισχύει πράγματι σε κάποιο βαθμό. Ωστόσο, εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο είναι άλλο. Είναι ότι ανεξάρτητα αν η αξίωση του ατόμου να είναι υπολογίσιμο ως πρόσωπο αντιστοιχεί σε ανάλογα έργα ή γνώσεις, η επιθυμία για αυτή τη δημόσια αναγνώριση παραμένει και καθορίζει την κοινωνική συμπεριφορά του, τις πολιτικές επιλογές του και τη στάση του απέναντι στην εργασία.
Στο τελευταίο αυτό, στην εργασία, επιβάλλεται να σταθούμε. Γιατί ακριβώς εδώ σχηματίζονται τα τελευταία χρόνια, υπό την πίεση της κρίσης, η πόλη μιας σύγκρουσης, που προμηνύεται και το βλέπουμε πια πως είναι σφοδρή. Από τη μια έχουμε το πρόσωπο που διεκδικεί την προσοχή των άλλων, καθώς και την αναγνώριση ότι είναι αυτενεργό, ότι δεν άγεται και φέρεται ούτε από τις περιστάσεις, ούτε από τη θέληση οποιασδήποτε εξουσίας ή αυθεντίας που θα ψηφούσε τη συγκατάθεσή του. Από την άλλη όμως, προβάλλει η σιδερένια απέτηση των καιρών. Για να ανακάμψει η οικονομία της χώρας, φαίνεται πως γενικά η μηχανική διαδικασία θα πρέπει να κατησχίσει πάνω στην ατυπία της συμπεριφοράς. Ό,τι ήταν μέχρι τώρα ποικιλόμορφο, αστάθμητο, προαιρετικό, ό,τι δηλαδή χαρακτήριζε έως τώρα τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες όριζαν τις σχέσεις τους με τον κόσμο, εμφανίζεται ως εμπόδιο στην ίδια τους την επιβίωση. Η αντιπαράθεση αυτή θα είναι οδυνηρή. Η μηχανή θα απαιτήσει από το πρόσωπο να υποταχθεί στη μονοτονία και την επαναληπτικότητα των κινήσεων. Αν αρνηθεί την υποταγή, ο ατίθασος θα καταδικαστεί στην παρατηνόμενη φτώχεια και θα φτάσει στο τέλος να μισήσει τον εαυτό του. Εάν πάλι συμμορφωθεί τελείως, θα αρχίσει μεν να κερδίζει περισσότερα χρήματα, αλλά και πάλι θα μισήσει κάποτε τον εαυτό του, επειδή αυτός που θα μπορούσε να χαρεί το χρήμα δεν είναι πια ο ίδιος, είναι κάποιος άλλος ή μάλλον δεν είναι πια κανένας. Γιατί μπορεί να νιώσει κανείς κάποτε ότι δεν είναι κανένας. Δεν θα έχει λοιπόν νόημα να αυξηθεί η παραγωγικότητα και οι δείκτες της απασχόλησης, όπως συχνά λέγεται, να βελτιωθούν, εάν η συνείδηση στο λαό ότι είναι κάποιος που κινείται εκουσίως προς ορισμένους σκοπούς, έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα. Άλλη λύση στη σύγκρουση αυτή δεν διαφαίνεται, εκτός από το να επιτευχθεί ένας αμοιβαίος μετριασμός των απαιτήσεων που εγείρει η κάθε πλευρά. Η μηχανή και ο αυτοματισμός πρέπει να δεχθούν ένα μέρος του προσώπου και της πρωτοβουλίας του στο σύστημά τους. Αντιστοίχως, το πρόσωπο οφείλει να εκχωρήσει στην αρχή της πειθαρχίας το προνόμιο που είχε ως τώρα, να ρυθμίζει όπως θέλει το χρόνο του, να μην τηρεί τις προθεσμίες, να αγορεύει συχνά την ώρα της δουλειάς ή να δουλεύει πρόχειρα περιμένοντας ακριβώς την ώρα που θα αρχίσει να αγορεύει ή να σχολιάζει. Με δύο λόγια, για χάρη του να κάνει ό,τι θέλει, να μην κάνει αυτά που είναι ανάγκη για όλους να γίνουν. Γιατί αυτό γινόταν έως τώρα. Ένας τέτοιος συγκερασμός προσωπικής συμμετοχής και αποτελεσματικής μηχανοποίησης μόνο στο πλαίσιο λειτουργίας μεσαίων οικονομικών μονάδων μπορεί να επιτευχθεί. Η μεσαία κλίμακα παραγωγής και γενικά οικονομικής δραστηριότητας είναι η μόνη που μπορεί να ικανοποιήσει την επιθυμία του εγχώριου παραγωγού να αντικαθρεπτίζεται πάνω στο έργο του. Δηλαδή ο παραγωγός θέλει να δει το πρόσωπό του πάνω σε αυτό που φτιάχνει. Αν δεν ισχύσει αυτή η συνθήκη, η Ελλάδα θα συρθεί σε μια διαδικασία που επισήμως το ονομάζεται μεταρρύθμιση ή και εξυγχρονισμός, αλλά θα βιώνεται αλίμονο σαν σκέτη αγκαρία. Δουλεύοντας ανόρεχτα κανείς, δεν κάνει άλλο από το να δηλητηριάζει το μέλλον του. Ας προσπαθήσουμε να πράξουμε το αντίθετο. Σας ευχαριστώ πολύ.